Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού σήμερα, αγαπητοί μου, και η Εκκλησία μας για άλλη μία φορά έρχεται να μας προβάλλει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Θέλει με τον τρόπο αυτό να μας τονίσει ότι ο Σταυρός αποτελεί το κέντρο του Ευαγγελίου, αλλά και το κέντρο της πνευματικής ζωής. Θέλει να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό και ότι χωρίς το Σταυρό δεν μπορούμε να σωθούμε. Ακούσαμε έτσι στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή τον Κύριο να μας λέει τα ακόλουθα βαρισίμαντα λόγια. «Ως τη στέλη ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Όποιος δηλαδή θέλει να με ακολουθεί, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και έτσι ας με ακολουθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προϋπόθεση για να ακολουθήσουμε τον Κύριο και επομένως για να σωθούμε είναι η άρση του προσωπικού μας σταυρού. Τι εννοεί όμως ο Κύριος όταν μας λέει να σηκώσουμε το σταυρό μας και έτσι να τον ακολουθήσουμε? Ποιος είναι αυτός ο σταυρός τον οποίο καλούμαστε να σηκώσουμε? Σε μία πρώτη διάσταση θα λέγαμε ότι ο σταυρός αυτός τον οποίο μας καλεί ο Κύριος να σηκώσουμε είναι οι διάφορες θλίψεις και οι πειρασμοί που θα συναντήσουμε στην πορεία της πνευματικής μας ζωής. Τον σταυρό αυτό των θλίψεων και των πειρασμών πρέπει να τον σηκώνουμε με γενναιότητα και υπομονή σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και να μην τον αφήσουμε, διότι τότε θα γίνουμε ανάξιοι και απόκληροι της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι όμως μόνο οι θλίψεις και οι πειρασμοί ο σταυρός που καλούμαστε να σηκώσουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας δίνουν και μία άλλη διάσταση στο θέμα. Λέει χαρακτηριστικά Όσιος Ισαΐας ότι ο σταυρός είναι η κατάργηση της αμαρτίας, ενώ ο Αββάς Μάρκος συμπληρώνει ότι κάθε αρετή είναι σταυρός. Με τα λόγια τους αυτά, οι δύο αυτοί Άγιοι μας περιγράφουν τις δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Ο σταυρός που καλούμαστε να σηκώσουμε είναι από τη μία ο αγώνας για την εκρίζωση από την ψυχή μας των παθών και την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου και από την άλλη η καλλιέργεια των αρετών. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το λόγο αυτό του Κυρίου, θα μας πει: «Τούτο γαρεστήν ακολουθήν ως χρή, το και της άλλης αρετής επιμελήστε και το δι' αυτόν πάντα πάσχην». Αυτό δηλαδή σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Χριστό όπως πρέπει, να φροντίζει δηλαδή και για τα άλλα είδη της αρετής και τα πάντα να υφίσταται για Αυτόν. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι βέβαια η καλλιέργεια των αρετών, ούτε και η τήρηση των εντολών. Αυτά είναι τα απαραίτητα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε τελικά στον σκοπό της πνευματικής ζωής, που είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και η ένωσή μας με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Προκειμένου όμως να φτάσουμε στην ένωση αυτή με τον Θεό, πρέπει να οικοδομήσουμε τον οίκο της ψυχής μας. Και πώς οικοδομείται ο οίκος αυτός? Ο Άγιος Δωρόθεος μας δίνει μία πολύ ωραία εικόνα για το πώς οικοδομείται ο οίκος αυτός της ψυχής. Όπως ένας που θέλει να κατασκευάσει έναν αισθητό οίκο, μας λέει ο Άγιος, ψάχνει να βρει στέρεο έδαφος. Κατόπιν βάζει τα θεμέλια και μετά χτίζει τους τέσσερις τοίχους. Έτσι πρέπει να κάνει και όποιος θέλει να χτίσει τον νοητό οίκο της ψυχής του. Σαν στερεή γη πρέπει να βάλει την υπομονή. Ως θεμέλιο πρέπει να βάλει τη σταθερή πίστη. Αντί για τέσσερις τοίχους πρέπει να αποκτήσει τις τέσσερις γενικές αρετές, δηλαδή τη φρόνηση, τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη. Αντί για πέτρες μικρές και μεγάλες,
πρέπει να αγωνίζεται να κατορθώσει και τις άλλες αρετές, μικρές και μεγάλες. Αντί για λάσπη και πυλό, πρέπει να έχει την ταπείνωση, διότι χωρίς αυτή δεν μπορούν να σταθούν οι άλλες αρετές, όπως χωρίς τη λάσπη δεν μπορούν να κολλήσουν και να παραμείνουν ενωμένες οι πέτρες. Αντί για στέγη τέλος του οίκου, πρέπει να έχει την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, διότι η αγάπη είναι ανώτερη από όλες τις αρετές. Έτσι, αφού κτιστεί ο οίκος της ψυχής, έρχεται και κατοικεί μέσα σε αυτόν ο Άγιος Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος για τον άνθρωπο που θα τηρήσει τις εντολές Του. «Και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' Αυτό ποιήσομεν». Ο άνθρωπος δηλαδή αυτός θα γίνει κατοικητήριο του Αγίου Τριαδικού Θεού. Για να καταφέρουμε όμως να φέρουμε σε πέρα στην ανοικοδόμηση του οίκου αυτού της ψυχής μας, για να καλλιεργήσουμε όλες αυτές τις αρετές, απαιτείται αγώνας. Αυτός είναι ο σταυρός που μας καλεί ο Κύριος να σηκώσουμε. Και για να μπορέσουμε να τον σηκώσουμε, πρέπει καταρχάς να έχουμε αυταπάρνηση. Γι' αυτό και ακούσαμε τον Κύριο στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή να μας καλεί να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και έτσι να τον ακολουθήσουμε. Γράφει σχολιάζοντας και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ουκ είπε μη φυσάς το εαυτού, αλλά επιτεταμένος απαρνησάς το εαυτόν. Του τέστην μη δεν εχέτω κοινό προς εαυτόν, αλλά εκδιδότο της κινδύνης, της αγώση και ως εταίρου ταύτα πάσχοντος ούτω διακίστο». Δεν είπε δηλαδή ο Χριστός να μην λυπάται κανείς τον εαυτό του, αλλά το πολύ περισσότερο από αυτό, να απαρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή να μην έχει τίποτα κοινό προς τον εαυτό του, αλλά να τον παραδίδει στους κινδύνους και στους αγώνες και τέτοια να είναι η όλη στάση του, σαν κάποιος άλλος να έπασχε αυτά. Χρειάζεται ακόμα πολύ υπομονή. «Ο υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσεται», μας είπε ο Κύριος. Εκείνος δηλαδή που θα υπομείνει έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Δυστυχώς όμως αυτή την υπομονή δεν την έχουμε οι περισσότεροι χριστιανοί. Γι' αυτό όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, οι χριστιανοί μόλις αρχίσουν να κάνουν κάποιο καλό και βρουν την παραμικρή αντίδραση, δυσκολεύονται και δεν το ολοκληρώνουν. Αρκεί μία μικρή στενοχώρια, ένας μικρός πειρασμός για να μας κάνει να εγκαταλείψουμε τον καλό δρόμο που αρχίσαμε. Γίνεται έτσι φανερή η έλλειψη ανδρείας και η έλλειψη υπομονής, που είναι όπως είπαμε η σταθερή γη πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ο οίκος της ψυχής. Λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος ότι στο βάπτισμά μας συμφωνήσαμε με τον Χριστό να δουλέψουμε όλη την ημέρα στο αμπέλι των αρετών Του και να δείξουμε υπομονή στον καύσωνα και στην στενοχώρια όλης της ημέρας. Πώς λοιπόν πριν τελειώσει η ημέρα, δηλαδή η ζωή μας, δεν υπομένουμε αλλά ζητάμε ανάπαυση? Ας περιμένουμε να έρθει το βράδυ που είναι το τέλος της ζωής μας και ο θάνατος, και τότε θα έρθει ο Κύριος το αμπελόνος για να μας αποδώσει το μισθό της εργασίας μας. Υποσχεθήκαμε στο Άγιο Βάπτισμα ότι θα ακολουθήσουμε τον Χριστό σε όλη μας τη ζωή και μέχρι τον Γολγοθά, δηλαδή αν χρειαστεί και μέχρι τον θάνατο. Αν όμως δεν υπομείνουμε και αφήσουμε το σταυρό στη μέση της διαδρομής και γυρίσουμε πίσω, τότε γινόμαστε ανάξιοι της Βασιλείας του Θεού. «Όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστιμο άξιος», είπε ο Κύριος. Αυτός δηλαδή που δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μου είναι άξιος. Και άλλοτε πάλι ο Κύριος είπε: «Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρων
και βλέπων εις τα οπίσω, εύθετος εστίνει στην Βασιλείαν του Θεού. Κανείς δηλαδή που έβαλε το χέρι του στο άρωτρο και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε υπομονή και να σηκώσουμε το σταυρό της καλλιέργειας των αρετών. Και όχι μόνο πρέπει να σηκώσουμε αυτό το σταυρό, αλλά πρέπει να τον σηκώσουμε και με γενναιότητα και προθυμία, όπως βάσταξε και ο Κύριος το δικό του σταυρό. Διότι η προθυμία, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, πολλές φορές κάνει και τα δύσκολα εύκολα, ενώ αντίθετα η ολιγοψυχία και η αμέλεια κάνει και τα εύκολα δύσκολα. Για να μας βοηθήσει μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης να αποκτήσουμε τις αρετές, με τις οποίες, όπως είπαμε, θα οικοδομήσουμε τον οίκο της ψυχής μας, ώστε να καταστεί κατοικία του Αγίου Τριαδικού Θεού, μας προτρέπει να μελετούμε συνεχώς τον εσταυρωμένο Κύριό μας και να μιμούμαστε τις αρετές Του. Ο εσταυρωμένος Δεσπότης, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόδημος, είναι το βιβλίο το οποίο πρέπει διαρκώς να μελετάμε, διότι από αυτό μπορούμε να μάθουμε την αληθινή εικόνα της κάθε αρετής. Όλα τα βιβλία του κόσμου μαζί δεν μπορούν να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσουμε όλες τις αρετές τόσο καλά όσο μας το δείχνει ο εσταυρωμένος Ιησούς. «Θες να αποκτήσεις την αρετή της αμνησικακίας», ρωτάει ο Άγιος, «και να μην έχεις μίσος προς τους εχθρούς σου, αλλά να τους αγαπάς, να τους συγχωρείς και να παρακαλάς το Θεό ολοψύχος να τους συγχωρήσει και εκείνος, ακόμα κι αν σε έβρισαν ή σε ζημίωσαν ή ακόμα κι αν επιβουλεύτηκαν και αυτή την ίδια σου τη ζωή. Δες μία φορά τον Κύριό σου καρφωμένο πάνω στο σταυρό. Δες τον πώς με το ακανθόπλεκτο στεφάνι στο κεφάλι, με πρόσωπο άτιμο και πτισμένο και με μαραμένα χείλη φωνάζει και παρακαλεί τον Πατέρα του για να συγχωρήσει τους σταυρωτές του λέγοντας «Πάτερ, άφες αυτής», αν και θα μπορούσε να προστάξει τη γη, να τους καταπιεί εν ρηπή οφθαλμού. Αν λοιπόν εκείνος ο παντοδύναμος δεσπότης του κόσμου συγχώρησε την αμαρτία των τόσο θανατηφόρων εχθρών του, θεωρούμε ότι είναι μεγάλο πράγμα, αν και εμείς οι αμαρτωλοί μιμηθούμε εκείνον και συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας μέσα από την καρδιά μας. «Θέλεις να αποκτήσεις την αρετή της επακοής στους πνευματικούς σου πατέρες», ρωτάει και πάλι ο Άγιος, «και να έχεις ταπείνωση στην καρδιά σου. Σκέψω αυτόν τον προαιώνιο και ομοούσιο λόγο του Πατρός, ο οποίος με μόνο το νεύμα του έκτισε τα πάντα, πως έγινε τόσο υπήκος το θέλημα του Πατρός του και τόσο ταπεινώθηκε, ώστε καταδέχθηκε να λάβει θάνατο, και μάλιστα θάνατο σταυρικό, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Ταπείνωσε δηλαδή ο Χριστός τον εαυτό του με το να γίνει υπάκος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να υπερηφανεύεται όταν βλέπει την τόση ταπείνωση του Χριστού? Πώς μπορεί να μην γίνει και αυτός υπάκουος στους πνευματικούς του πατέρες, βλέποντας την τόση υπακοή του Χριστού στο θέλημα του Θεού Πατρός? Με ανάλογο τρόπο, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο, η μελέτη αυτή του εσταυρωμένου Κυρίου μπορεί να μας οδηγήσει στην απόκτηση όλων των αρετών. Αγαπητοί μου, ο Χριστός μας καλεί να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε τον Σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Χωρίς τον Σταυρό δεν μπορούμε να σωθούμε. Ο δρόμος του Σταυρού είναι ο βασιλικός δρόμος τον οποίον πρώτος βάδισε ο Υιός του Θεού και κατόπιν όλοι οι Άγιοι. Αυτόν πρέπει να βαδίσουμε και εμείς για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας εργαστούμε λοιπόν φιλότιμα στον αμπελώνα των αρετών του Χριστού. Ας σηκώσουμε τον σταυρό της καλλιέργειας των αρετών,
με τις οποίες θα οικοδομηθεί ο οίκος της ψυχής μας για να γίνει κατοικία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ας σηκώσουμε τον σταυρό της καθημέραν κακοπάθειας χάριν των Ευαγγελικών εντολών. Ας σηκώσουμε τον σταυρό αυτό με χαρά, με προθυμία και με υπομονή, θεωρώντας τον ως τον μεγαλύτερο πλούτο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου, όπως έκανε και ο Μωυσής, ο οποίος αν και έζησε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, αρνήθηκε να λέγεται «Υιός της θυγατρός του Φαραώ, μίζωνα πλούτον ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών, των ονειδισμών του Χριστού». Γιατί δηλαδή θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, τον ονειδισμό του Χριστού, την περιφρόνηση του Χριστού, δηλαδή το Σταυρό. Και είναι πράγματι ο Σταυρός ο μεγαλύτερος πλούτος που έχουμε, αφού αυτός είναι το κλειδί που θα μας ανοίξει την πύλη της αιωνίου ζωής, την πύλη της Βασιλείας του Θεού. Αμήν.